Καλησπέρα. Είμαι η Μαρίνα. Όταν ακόμα πήγαινα σχολείο, την εποχή του Νόε, και βρισκόμουν σε εκείνες τις δύο τελευταίες αγαπημένες τάξεις του Λυκείου, μας προετοίμαζαν πυρετοδός για το μάθημα της έκθεσης. Είχα μία καθηγήτρια, η οποία έλεγε «Το παν είναι το πώς θα ξεκινήσεις να γράφεις. Άπαξ ξεκινήσεις, όλα τα υπόλοιπα έρχονται». Έτσι λοιπόν, είχε εντρυφήσει στο να μας δίνει προτάσεις πασπαρτού για όλα τα θέματα. Η αγαπημένη της δε φράση για όλα ήτανε «Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται». Και μας έλεγε «Προσέξτε, θα θυμηθείτε αυτή την έκφραση και όταν τη γράψετε μπορείτε μετά να ταιριάξετε τα πάντα. Από την παγκοσμιοποίηση μέχρι την εξαφάνιση των δεινοσαύρων». Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω κι εγώ σήμερα. Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, αλλάζουν και οι δικές μας οι ζωές, τα όνειρά μας και οι σκοποί μας. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγα πρώτη δημοτικού. Ερωτεύτηκα τον μεγάλο πράσινο πίνακα, εποχή του Νόε είπαμε, και τον ήχο της Κυμωλίας. Και τότε, την πρώτη μέρα, πήρα την απόφαση ότι εγώ, όταν μεγαλώσω, θα γίνω δασκάλα. Διάβασα, έγραψα πολύ καλά έκθεση χρησιμοποιώντας την αγαπημένη φράση πασπαρτού και έτσι λοιπόν πέρασα στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πέρασα 4 υπέροχα χρόνια. Λάτρεψα το πανεπιστήμιο, τα μαθήματα, τους καθηγητές και όταν τελείωσα, είχα τόση έμπνευση και μεράκι. Ήμουνα έτοιμη να πάω και να αλλάξω τον εκπαιδευτικό κόσμο. Και έτσι το 2010, όταν τελείωσα και όταν τις προηγούμενες χρονιές υπήρχε έλλειψη σε δασκάλους και με το που τελείωναν, τους έπαιρναν και τους διόριζαν απευθείας, τα πράγματα άλλαξαν. Το σύστημα άλλαξε. Πίνακες μηδενικής προϋπηρεσίας, σου λέει. Ξεκινάς να δουλεύεις το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τελειώνεις τον Ιούνιο. Και αυτό το κάνεις για χρόνια μπροστά σου. Έως ότου κάποια στιγμή σε διορίσουνε, καθώς έχουν αποφασίσει να προσμετρήσουνε την προϋπηρεσία σου. Στεναχωρέθηκα με το σύστημα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό, ωστόσο. Δούλεψα 2 χρόνια. Το δεύτερο χρόνο, μάλιστα, υπηρέτησα σε ένα σχολείο της Κομωτινής, μειονοτικό. Και πέρασα υπέροχα. Κατάλαβα, όμως, ότι αυτό δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω για τα πόσα επόμενα χρόνια της ζωής μου. Στεναχωρέθηκα βαθιά. Προσπάθησα να βρω εναλλακτικές. Όταν ακόμα σπούδαζα, μία φίλη μου είπε για έναν οργανισμό αν ήθελα να γίνω εθελόντρια. Και εγώ είπα γιατί όχι. Καλή ιδέα να προσφέρω στην κοινωνία. Και έτσι μου μίλησε για την Α21, ένας διεθνής, λέει, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ιδέα δεν είχα για το τράφικινγκ. Παρ' όλα αυτά πήγα, έκανα τον εθελοντισμό μου, δίδαξα ελληνικά σε κάποιες γυναίκες που ήθελαν να μείνουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά η επαφή μας ήταν κάπως περιορισμένη, γιατί αυτές οι γυναίκες ήταν κάπως απόμακρες. Επειδή με ήξεραν όμως, μετά την Κομωτινή με προσέγγισαν και μου είπαν ότι έχει ανοίξει μια θέση εργασίας, αν ήθελα να πάω να εργαστώ. Και εγώ σκέφτηκα ότι εντάξει, μέχρι να τακτοποιήσω τα όνειρά μου, να δω πώς θα γυρίσω στο δικό μου κλάδο, θα μπορούσα να το κάνω για λίγο. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. 11 χρόνια είμαι εκεί. Σε όλα αυτά τα χρόνια συνάντησα εκατοντάδες ανθρώπους. Και άκουσα εκατοντάδες ιστορίες. Δύσκολες ιστορίες. Άκουσα εκείνη τη γυναίκα που μου είπε ότι ήξερε πόσο κοστίζει, γιατί το αφεντικό την πούλησε στο νέο της αφεντικό. Άκουσα εκείνη τη γυναίκα που μου είπε ότι το αγέννητο μωρό της είχε ήδη
βρει τον άνθρωπο που θα το αγόραζε, γιατί έδωσε ήδη λεφτά γι' αυτό. Συνομίλησα με πολλές γυναίκες που έλεγαν ότι έφυγαν από μια χώρα κατεστραμμένη και ήρθανε στην Ελλάδα ψάχνοντας να βρούνε καλύτερες ευκαιρίες εργασίας. Και ανταυτού κατέληξαν να χρειάζεται να εξυπηρετήσουν 50 πελάτες τη μέρα, έχοντας 0 ευρώ στη τσέπη τους, γιατί έπρεπε να αποπληρώσουν ένα υπέρογκο χρέος στο διακινητή τους. Είδα γυναίκες, μετά την απελευθέρωσή τους από την αστυνομία, να μην έχουν που να μείνουν, να μην έχουν τι να φάνε, να μην έχουν ρούχα να ντυθούν. Το μόνο που είχαν ήταν το τραύμα. Στο μυαλό, στην ψυχή και στο σώμα. Τι έκανα εγώ σε αυτόν τον κόσμο? Πώς κατέληξα εγώ σε αυτό το έγκλημα, σε αυτή τη σκοτεινιά? Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να συμπεριφέρεται με τέτοιο απάνθρωπο τρόπο σε έναν άλλον άνθρωπο? Και τέλος πάντων εγώ, τι δουλειά είχα να βρίσκομαι εκεί? Το όνειρό μου ήταν να βρίσκομαι σε μια τάξη, να φέρνω φως και ελπίδα στους μαθητές, να τους εμπνέω, να τους βοηθάω, να μπορούμε να περνάμε όμορφα, να καλλιεργούμε ένα ευχάριστο κλίμα. Αυτό ονειρεύτηκα. Αυτό σπούδασα. Και πού κατέληξα? Κάπου ανάμεσα στο έγκλημα, την αδικία, τον πόνο. Κάθε τόσο προσπαθούσα να ξεφύγω, κυριολεκτικά. Έψαχνα να βρω τρόπους για να φύγω. Δεν μου τέριαζε. Και όσο έψαχνα τρόπους για να ξεφύγω, τόσο οι πόρτες έκλειναν. Ήθελα να βρω φως και ελπίδα. Μέχρι που κατάλαβα ότι το φως και την ελπίδα εσύ ο ίδιος τα φέρνεις. Εσύ ο ίδιος τα φτιάχνεις και τα καλλιεργείς. Και εξαρτάται από το τι φακούς θα βάλεις στα μάτια σου. Είδα πρώτα απ' όλα το φως στην ομάδα μου, που αποτελείται από 25 ανθρώπους που πολύ συνειδητά αφιερώνουν τη ζωή τους με μεράκι και με όρεξη, για να μπορούν να προστατεύσουν τους πιο αδύναμους, τους πιο ευάλωτους. Είδα φως και άκουσα την ελπίδα τη στιγμή που μία γυναίκα κάλεσε στην 1109 και είπε για την υποψία της, γιατί κάτι περίεργο συνέβαινε στην πολυκατοικία της και εκείνη αποφάσισε να το καταγγείλει. Είδα το φως στο πώς χειρίστηκε η αστυνομία τις γυναίκες της 52 που απελευθερώθηκαν και προσπάθησε να τις ενθαρρύνει για να αλλάξουν ζωή. Είδα το φως και την ελπίδα στις γυναίκες αυτές που τώρα δεν είχαν τίποτα, αλλά ήθελαν να παλέψουν για το δικό τους το μέλλον. Είτε μένοντας εδώ στην Ελλάδα, είτε γυρνώντας πίσω στις χώρες τους. Πάνω απ' όλα είδα το φως και την ελπίδα στα αγέννητα παιδιά που γεννήθηκαν τελικά στον ξενώνα μας και τώρα πάνε σχολείο. Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, σε μια εποχή που διαρκώς αλλάζει, εμείς πώς καλούμαστε να αντιδράσουμε? Μπορούμε είτε να μείνουμε αιμονικοί στο σχέδιό μας, στα όνειρά μας, σε αυτό που θέλουμε, γιατί έτσι το έχουμε αποφασίσει, ή αλλιώς μπορούμε να μπούμε στη βάρκα μας, να ακολουθήσουμε το ρεύμα της ζωής μας και να αποφασίσουμε
ότι θα βρούμε το ρυθμό μας. Κρατώντας όμως ο καθένας τις αξίες του, σταθερές. Και η δική μου αξία, αυτό που μέχρι τώρα έχω αποφασίσει ότι δεν θα το συμβιβάσω, παρά τις αλλαγές, είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Ο ένας τον άλλον έχουμε. Ας το φροντίσουμε. Ας το καλλιεργήσουμε. Ας εμπνεύσουμε. Ας σχετιστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.